Λοιπόν, και ώρα να μιλήσουμε και με τον Βασίλη το Μαγκίζη, τον MVP της 18ης αγωνιστικής για τον Γάστρο Δοχωρίου, ο δεύτερος ποδοσφαιριστής μετά τον Κώστα Βούλγαρη που κερδίζει αυτό το βραβείο. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για αυτή τη μήνυ συνέντευξη και συγχαρητήρια για την βράβευσή σου. Πες μας δύο λόγια, πήρες κοντά στις 800 ψήφους, έτσι, λίγο παρακάτω. Ναι, είναι στις 800 ψήφοι. Ναι. Περίμενα το έχω τόση απήγηση στο κοινό και είμαι ευχαριστημένος. Πάρα πολύ λογικό. Βασίλη, να δούμε λίγο την προσωπική σου παρουσία. Μετά από ένα πρωτάθλημα το οποίο κακά τα ψέματα έχει διαφορετική φιλοσοφία, όπως είναι αυτό της K17, με διαφορετικό τρόπο προπόνησης, τελείως διαφορετικές εικόνες, ήρθες πλέον στον Άι Γιώργη καταρχήν και μετά στο Ροδοχώρι, τοπικό πρωτάθλημα και ένας γάς ο οποίος πρωταγωνιστή, έχει πρωταγωνιστικές βλέψεις και μάλιστα πέρασε τον τελικό. Θα ήθελα να μου πεις εσύ πώς το έζησες όλο αυτό και αν ήταν πολύ δύσκολη μετάβαση για σένα. Δεν ήταν εύκολη μετάβαση. Είναι τελείως διαφορετική η ρυθμή, είναι πιο έμπειροι παίκτες, πιο δυνατό το πρωτάθλημα. Ήταν δύσκολο για μένα. Δώσε μου ένα-δύο χαρακτηριστικά του τοπικού ποδοσφαίρου που δεν τα έχει ένα πρωτάθλημα της K17. Φαντάζομαι θα πεις για τη δύναμη, σίγουρα. 100% έτσι. Η δύναμη είναι το πρώτο, μετά είναι η εμπειρία. Δεν είναι τόσο πολύ ο ανταγωνισμός που υπάρχει. Λογικό είναι. Αυτό, αυτό είναι και μέσα, είναι μέσω του πρωταθλήματος, Βασίλη. Αυτό ναι. Το είχα πάντα σαν απορία. Ναι. Είναι μέσα την προπόνηση. Ναι. Αυτή δηλαδή, αυτό το επίπεδο της K17. Είναι σίγουρα ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνη στην προπόνηση. Αλλά και οι ομάδες μεταξύ τους έχουν κάποια κόντρα. Έχουν τελείως διαφορετική φιλοσοφία, είναι απόλυτα λογικό. Και κάτι τελευταίο, Βασίλη, δώσε μου λίγο το στίγμα του φετινού ΓΑΣ. Η ομάδα βλέπω, όχι μόνο εγώ, έτσι και όλος ο κόσμος το έχει ζήσει, μια εξαιρετική πορεία, τελικός κυπέλου, έτσι, πολύ σημαντικό. Αν πιστεύεις ότι ο ΓΑΣ άξιζε να βρίσκεται στον τελικό και αν θεωρείς ότι μπορεί να χτυπήσει τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Θα πω για το τελικό κυπέλου. Αξίζαμε στο έπακρο να φτάσουμε μέχρι το τελικό. Και πιστεύω ότι μπορούμε με σκληρή δουλειά να κατακτήσουμε μέχρι και το κύπελο. Να σηκώσουμε σκληρή το κύπελο. Ναι. Στο πρωτάθλημα, Βασίλη, μπορεί την τρίτη θέση η ομάδα. Στο πρωτάθλημα δεν είναι κάτι το απίθανο. Διότι στα τελευταία παιχνίδια έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα. Δουλεύουμε σωστά, παίρνουμε αποτελέσματα, δεν παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα όμως τα παίρνουμε. Πιστεύω, ναι, μπορούμε να χτυπήσουμε και την τρίτη θέση. Είναι εφικτό για το ΓΑΣ. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι αυτό που λέω σε όλους, ότι το βραβείο αυτό να είναι το πρώτο που θα ακολουθήσει από τα πολλά που θα πάρεις. Είναι το πρώτο βασικά που παίρνεις, ναι, Βασίλη. Ναι. Το πρώτο. Ωραία. Σου εύχομαι τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί είναι το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο, και πολλές επιτυχίες. Να είσαι καλά.